coach. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα, πιο δύσκολη η σημερινή σε σύγκριση με την πρεμιέρα απέναντι στον Αχιλλέα. Όμως σήμερα πήρατε πολλά περισσότερα επιθετικά rebound. Κοντά στο καλάθι κυριαρχήσατε. Παίξατε άμυνα σε σημεία που δυσκολεύσατε πολύ την ΑΕΛ. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχωρίζεται σήμερα από την νίκη της ομάδας σας? Καταρχήν, Ρόδε μου, θέλω να πω ότι εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει. Και το πρώτο μας παιχνίδι που ήταν με ο Παραλίμνη, όχι με τον Αχιλλέα, εμείς το κάναμε εύκολο με βάση την αποδοσή μας. Από ό,τι φαίνεται, διότι η ΑΕΛ είναι μια εξαιρετική ομάδα, η οποία θεωρώ ότι είναι αξιώσεις να διεκδικήσει την είσοδο της στην τετράδα, δεν είναι τυχαίο που έπρεπε να κερδίσει και την ΑΕΚ, διότι όσοι είδαν το παιχνίδι, δικαιούταν να κερδίσει αυτό το παιχνίδι η ΑΕΛ. Είναι μια πολύ προσεγμένη ομάδα με ισορροπία σε όλες τις θέσεις και πρέπει να παίξεις πάρα πολύ καλά για να την κερδίσεις. Εμείς δείχνουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η ομάδα μας είναι πάρα πολύ δυνατή, με πάρα πολύ πλουραλισμό και σε όλες τις θέσεις, και με ξένους και με Κυπρίους. Νιώθω πολύ τυχερός που είμαι προπονητής αυτού του ρόστερ, διότι οι επιλογές που έχω στα χέρια μου είναι πάρα πολλές. Όμως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ασχετά αν είναι ακόμη λίγο γρήγορα γι' αυτό, να τελειώνουμε τα παιχνίδια που έχουμε μια διαφορά. Για παράδειγμα, εκεί που πήγε στους 17-19, θυμούμαι ακριβώς 19, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το πάρουμε πάνω από 20, για να μην δώσουμε ελπίδες στην ΑΕΛ ότι μπορεί να επιστρέψει πίσω. Εντάξει, είμαστε ακόμη στην αρχή ως ομάδα, ειδικά ο Σεπτέμβρης ήταν και πολύ πιεσμένος για μας, με πάρα πολλά φιλικά, ταξίδια ευρωπαϊκά, για τουρνουά. Προσπαθούμε να επανέλθουμε πίσω στο ρυθμό μας εντός των συνόρων, αλλά το σημαντικό είναι ότι βρίσκουμε τρόπο και μέσα από τα κακά διαστήματα που έχουμε να επιστρέφουμε πίσω στο παιχνίδι, που δείχνει μια μεγάλη ποιότητα που έχουμε ως ομάδα. Είμαι πάρα πολύ αισιοδοξός για την ομάδα μου και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε θετικά. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή από ό,τι φαίνεται και φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Καλοπροαίρετα το λέω και με όλη την αγάπη και τη φιλία που έχουμε τους διαιτητές, πρέπει είναι και αυτοί να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, δηλαδή να έχουμε μια ισορροπία στα σφυρίγματα που δίνονται. Και δεν μιλώ για την δική μου ομάδα ή για την ΑΕΛ. Μόνο γενικά πρέπει να μπει μια φιλοσοφία από την πλευρά των διαιτητών, ώστε να ξέρουμε και εμείς πότε είναι το όριο του φάουλ, πότε είναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σε αυτό θα βοηθήσει να δούμε ακόμη ένα πολύ πιο καλύτερο πρωτάθλημα από το πρωτάθλημα που θεωρώ θα είναι και φέτος συναρπαστικό. Coach, μιας και αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα, είμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν και έτσι θέλω να σας ρωτήσω ευθέως η όρθωση πάει για πρωτάθλημα φέτος. Υπάρχει περίπτωση η Ρόδε να σου πω ότι δεν πάει? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνεις και από μπάσκετ και δεν φοβάσαι πιστεύω. Ποιος πάει για πρωτάθλημα, ο Κεραυνός και η ΑΕΚ? Ναι, πάνε. Έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από αυτούς? Άρα γιατί να μην πάμε κι εμείς? Ωραία, ξεκάθαρο. Βέβαια, εγώ θέλω να ακούσω το coach να το λέει. Εγώ μπορώ να το πω, αλλά ο coach είναι αυτός που είναι ο επικράτης, είναι ο αρμόδιος για να το πει. Ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα κρυφτώ, πάντα βάζω τον πήγη ψηλά. Νομίζω έχουμε όλα τα φόντα να βρούμε τον τρόπο να υπεσκελίσουμε και την ΑΕΚ και τον Κεραυνό. Πράγμα το οποίο όμως δεν είναι απλό και εύκολο. Και με τον Ραφαήλ Ελευθερίου όμως να είναι εκτός, είναι τρεις μήνες έξω, είναι σημαντική απώλεια, έτσι. Είναι το αρνητικό που έχουμε ως ομάδα αυτή τη στιγμή. Αναγκαστικά θα περιμένουμε να επιστρέψει ο Ραφαήλ, είναι ο αρχηγός της ομάδας, η ψυχή της ομάδας. Θα ζήσουμε και χωρίς αυτό μέχρι να επιστρέψει.